Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Κίνα έχει κατασκευάσει μακέτες ενός αεροπλανοφόρου και αντιτορπιλικού τον ΗΠΑ, Στη βορειοδυτική έρημο, πιθανώ για εξάσκηση για μια μελλοντική ναυτική σύγκρουση καθώ αυξάνονται οι εντάσει μεταξύ των κρατών. Η Κίνα έχει αναβαθμίσει μαζικά τον στρατό τη τα τελευταία χρόνια και η ικανότητα και οι προθέσει τη έχουν θορυβήσει όλο και περισσότερο τι ΗΠΑ, καθώ αυξάνονται οι εντάσει στην θάλασσα τη νότια Κίνα στην Ταϊβάν και για την στρατιωτική υπέροχη στον Ινδοηρηνικό. Οι εικόνες που τραβήχτηκαν από την εταιρεία Maxar Technologies με έδρα το Κολοράντο δείχνουν τα περιγράμματα ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου και ενός τουλάχιστον αντιτορπιλικού που κάθεται σε μια σιδηροδρομική γραμμή. Η Maxar ανέφερε ότι πρόκειται για την τοποθεσία Ρουόντζιαν, μια κομιτεία της ερήμου Τα Κλαμακάν, στη βορειοδυτική περιοχή Χιντζιανγκ. Το ανεξάρτητο ναυτικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ ανέφερε στον ιστότοπό του ότι οι μακέτε των Αμερικανικών πλοίων ήταν μέρο ενό νέου εύρου που αναπτύχθηκε από το λαϊκό απελευθερωτικό στρατό τη Κίνα. Δεν ήταν σαφέ από τι εικόνε πόσε λεπτομέρειε είχαν συμπεριληφθεί στου προφανεί στόχου. Αν και η Γιούσνη είπε ότι είχε εντοπίσει χαρακτηριστικά στον αντιτοροπηλικό συμπεριλαμβανομένων των οπλικών συστημάτων του ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, Γουάνγ Γουένμπιν, Δήλωσε σε καθημερινή ενημέρωση τη Δευτέρα ότι δεν είχε πληροφορίε για τι εικόνε, λέγοντα: Δεν γνωρίζω την κατάσταση που αναφέρατε. Η μαζική στρατιωτική αναβάθμιση τη Κίνα έχει δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση των ναυτικών δυνάμεων των ΙΠΑ και άλλων χωρών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη πυράβλων που εκτοξεύονται από ξηρά, θάλασσα και αέρο για την απόκρουση και ενδεχομένω τη βήθηση εχθρικών σκαφών που εκφράστηκε με μεγαλύτερη έμφαση από τον επίγειο βαλιστικό πυραβλό DF-21D. Γνωστό ω δολοφόνος αεροπλανοφόρων. Του τελευταίου μήνε παρατηρήθηκε επίση σημαντική αύξηση των κινέζικων στρατιωτικών πτήσεων ακριβώ νοτιοδυτικά τη Ταϊβάν, τη αυτοδιοικούμενης νησιωτική δημοκρατία που διεκδικεί το Πεκίνο και την οποία απειλεί να προσαρτήσει με τη βία. Η Ουάσιγκτον παρέχει στην Ταϊβάν μεγάλο μέρο των όπλων τη και η νομοθεσία των ΥΠΑ απαιτεί να διασφαλίζει ότι το νησί μπορεί να αμυνθεί και να αντιμετωπίζει τις απειλές ως ζητήματα σοβαρής ανησυχίας. Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Μάξαρ έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την πιθανότητα στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση για μια σειρά πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελέξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την αποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.